Οι άνθρωποι ερωτευόμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο έρωτας είναι ένα τρομερά δυνατό ένστικτο, μια πρωτόγονη ορμή που εντάσσεται στα πλαίσια της αναπαραγωγής. Είναι βιοχημική αντίδραση και είναι εθισμός. Υπό την επίρρεια ναρκωτικών είμαστε όταν είμαστε ερωτευμένοι, τα οποία είναι τα φυσικά μας ναρκωτικά, οι ορμόνες μας. Γι' αυτά θα μιλήσουμε εδώ σήμερα. Είμαι η Ειρήνη Χιρδάρη, συγγραφέας και δημοσιογράφος για θέματα σεξ και σχέσεων. Καταρχήν, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά παρά να ερωτευτούμε, γιατί μας έλκουν άλλοι άνθρωποι. Τους βλέπουμε και τους θέλουμε. Κάθε άνθρωπος, κάθε σώμα είναι κινούμενα σεξουαλικά μηνύματα και κινούμενα κωδικοποιημένα μηνύματα που κάτι λένε για την αναπαραγωγή. Ξέρουμε όλοι τι είναι σεξι. Ξέρουμε όμως γιατί. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί να είναι σεξι αυτό και να μην είναι σεξι το άλλο. Τα ίδια χαρακτηριστικά που θεωρούμε σεξι σήμερα, τα ίδια χαρακτηριστικά θεωρούσαν σεξι και στην εποχή των σπηλαίων. Ας τα δούμε λίγο αναλυτικά. Ας δούμε καταρχήν τι έλκει τις γυναίκες. Αθλητικό σώμα. Ένδειξη καλής υγείας. Δείχνει τη δυνατότητα αυτού του άντρα να πολεμήσει τους εχθρούς του και να φέρει τροφή στο σπίτι, ακόμη και σήμερα που για αυτά τα δύο ελάχιστη πρακτική αξία έχει το αθλητικό σώμα. Λοιπόν, μεγάλη πλάτη, φαρδύ στήθος, μειώδη μπράτσα. Οι άντρες ανέπτυξαν αυτά τα χαρακτηριστικά κατά την εξέλιξη όταν κουβαλούσαν, άρχισαν να κουβαλούν βαριά όπλα και τα θυράματα στο σπίτι σε μεγάλες αποστάσεις. Το αντρικό στήθος φούσκωσε για να χωρέσει μεγαλύτερους πνεύμονες για την αναπνοή στο τρέξιμο και στη μάχη. Και οι άντρες απέκτησαν μακρύτερα χέρια για να εκτοξεύουν καλύτερα. Σφιχτά οπίσθια για την εμπρόσθια κίνηση στο σεξ. Όλες οι γυναίκες γυρίζουν ενστικτοδός και κοιτάζουν έναν άντρα στα οπίσθια, και αυτό δεν είναι αντρική κίνηση. Εγγυάται τα σφιχτά οπίσθια μεγαλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα δείχνει, μεγαλύτερες πιθανότητες σύλληψης. Μεγάλο μόριο. Να πούμε εδώ ότι για τους αρχαίους Έλληνες το μεγάλο μόριο ήταν κάτι αστείο. Σεξ για τους αρχαίους Έλληνες ήταν κάτι με μεγάλες πλάτες, γραμμωμένους ώμους και μικρό μόριο. Το μεγάλο μόριο το έβαζαν σε κομικά αγάλματα και συνδυάζονταν με μικρές πλάτες και αγύμνα στους ώμους. Λοιπόν, στενίγοφοι και μειώδη πόδια. Τα μειώδη πόδια ήταν πάντα σύμβολο αντρικής δύναμης. Στενίγοφοι για το τρέξιμο. Οι γυναίκες που έχουν πιο φαρδείς γοφούς δυσκολεύονται στο τρέξιμο, δεν τρέχουν τόσο γρήγορα όσο οι άντρες. Να πούμε κάτι σημαντικό εδώ, ότι η αναλογία μέσης γοφών που έχει παρατηρηθεί σε έρευνες ότι αρέσει στις γυναίκες είναι 90%. Δηλαδή, όταν το μέγεθος της μέσης είναι το 90% του μεγέθους των γοφών στους άντρες, έτσι. Επίπεδη κοιλιά. Εντάξει, παλιά η μεγάλη κοιλιά ήταν ένδειξη πλούτου γιατί δεν υπήρχε αρκετή τροφή. Σήμερα όμως είναι μόνο ένδειξη καταχρήσεων και κακής υγείας. Βέβαια, το six-pack ήρθε αργότερα με το fitness και το wellness. Και η αλήθεια είναι ότι στις έρευνες δεν έχει αποδειχτεί ότι οι γυναίκες διεγείρονται με το six-pack. Βέβαια, μην χαλαρώνετε οι άντρες, γιατί ούτε το family pack θεωρείται sexy. Λοιπόν, αισθησιακό στόμα, κοινό χαρακτηριστικό έλξης και για τα δύο φύλλα, και μαγνητικά μάτια, τρυφερά μάτια. Να πούμε εδώ ότι στις γυναίκες αρέσουν οι άντρες με τα σκούρα μάτια, ενώ στους άντρες αρέσουν οι γυναίκες με τα ανοιχτόχρωμα μάτια, προφανώς είναι πιο βρεφικά, δημιουργούν προστατευτικά συναισθήματα. Δυνατή μύτη, θεληματικό σαγόνι. Κατά την εξέλιξη, ο άντρας απέκτησε αυτά χαρακτηριστικά για να προστατεύεται το πρόσωπο κατά τη μάχη και το κυνήγι. Θεληματικό σαγόνι που ακούμε τόσα χρόνια, η τεσοστερόνη το διαμορφώνει. Δηλαδή, όταν έχει υψηλά επίπεδα τεσοστερόνης ένας άντρας, τετραγωνίζεται το σαγόνι του και γίνεται προεξέχον. Τώρα, για τη μύτη, αυτό που λένε για το μέγεθος μόριου και μύτης, δεν υπάρχει σοβαρή έρευνα να τα αποδεικνύει. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι κατά τη σεξουαλική διέγερση διαστέλλεται η αντρική μύτη και ανεβάζει θερμοκρασία, ακριβώς όπως το μόριο, οπότε ίσως γι' αυτό να υπάρχει αυτό με το μέγεθος.
πυκνά μαλλιά. Τα πυκνά μαλλιά ήταν ένδειξη δύναμης από την αρχαιότητα. Βέβαια, στις έρευνες, μόνο το 50% των γυναικών το βάζει προτεραιότητα, τα πυκνά μαλλιά. Το άλλο 50% λέει δεν τις πειράζει και οι άντρες να είναι φαλακροί. Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο 50% ξέρει τι του γίνεται, γιατί φυσικά η τεσοστερόνη δημιουργεί τη φαλάκρα και σε όλες τις έρευνες οι άντρες οι φαλακροί βγαίνουν πιο επιθετικοί λόγω τεσοστερόνης και πιο σεξουαλικά ενεργοί. Γένεια τριών ημερών. Η τεσοστερόνη επίσης δημιουργεί τα γένεια στο πρόσωπο, την τριχοφυΐα στο πρόσωπο. Να δώσω ένα tip στους άντρες. Τα γένεια τριών ημερών είναι πολύ δυνατό σεξουαλικό μήνυμα. Δείχνει και τεσοστερόνη, δείχνει όμως και καλή υγεία. Γιατί η ασθένεια και το στρες καταστέλουν την παραγωγή τεσοστερόνης. Γι' αυτό οι άντρες όταν είναι άρρωστοι, στρεσαρισμένοι, δεν ξυρίζονται τόσο συχνά. Ας δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά έλξης για τους άντρες, τους αρέσει στις γυναίκες. Αθλητικό σώμα με καμπύλες όμως. Και θα εξηγήσω γιατί. Στρογγυλά οπίσθια. Εδώ βλέπουμε γυναίκες του 19ου αιώνα που δεν μπορούσαν να δείξουν το σώμα τους και φορούσαν μαξιλάρια κάτω από το φόρεμά τους για να τραβήξουν την αντρική προσοχή. Ο άντρας πάντα κοιτάζει τα γυναικεία οπίσθια γιατί κατά το θυλασμό η γυναίκα από εδώ παίρνει λίπος για να θυλάσει, όχι από άλλη περιοχή. Οπότε τα στρογγυλά μεγάλα οπίσθια σε σχήμα ροδάκινου δίνουν την εντολή στον αντρικό εγκέφαλο «αυτή η γυναίκα θα θρέψει σωστά το παιδί μου». Οπότε έχει κατευθείαν στήσει. Πλούσιο στήθος. Όταν περπατούσαμε στα τέσσερα, δεν είχαμε στήθος τα θηλυκά. Οι άντρες έβλεπαν τα οπίσθια των θηλυκών και τα καβαλούσαν. Όταν σηκωθήκαμε στα δύο οι άνθρωποι, το θηλυκό ανέπτυξε στήθος καθαρά για λόγους έλξης, για να προσελκύει τους άντρες που έρχονταν από μπροστά και πια δεν μπορούσαν να βλέπουν τα οπίσθια. Δηλαδή, όλος ο λιπόδης ιστός που αναπτύχθηκε δεν είναι για το θυλασμό. Θυλάζουμε μόνο με τη θηλή όπως υπήθηκε. Είναι καθαρά για έλξη. Ψηλά πόδια. Όταν το κορίτσι φτάσει στην εφηβεία, τα πόδια του μακραίνουν, φαίνονται πιο μακριά συγκριτικά με το κορμό. Οπότε, τα ψηλά πόδια ήταν το σήμα για τους άντρες την εποχή των σπηλαίων ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να κάνει σεξ, μπορεί να κάνει παιδιά και τους προκαλούσε διέγερση. 20 χρονών σταματά, ξαναλλάζει το σώμα και φαίνεται ξαφνικά πιο μακρύς ο κορμός, δηλαδή μικρώνουν κατά 10% τα πόδια σε αντιστοιχεία με τον κορμό. Όμως, 20 χρονών στην εποχή των σπηλαίων θεωρούνταν ήδη μεγαλοκοπέλα. Με τον ίδιο τρόπο διαλέγουμε, έτσι, ακόμη και σήμερα. Οπότε, το μίνι και τα ψηλοτάκουνα εφευρέθηκαν ακριβώς γι' αυτό, να δίνουν στη γυναίκα την εφηβική όψη γονιμότητας. Στενή μέση, στρογγυλή γοφή. Μια γυναίκα που έχει αναλογία μέσης γοφών 70%, σημαίνει ότι έχει άρτια υγεία και μέγιστη αναπαραγωγική δυνατότητα. Φυσικά, τα σύμβολα του σεξ σήμερα είναι πιο αδύνατα. Όμως, η μαγική αναλογία 70% διαρκεί σε όλη την ιστορία. Μια γυναίκα με περισσότερο λίπος γύρω από τη μέση, σημαίνει ότι έχει λίπος κοντά στις οθήκες και στη μήτρα. Άρα, πιο χαμηλή αναπαραγωγική δυνατότητα. Επίπεδη κοιλιά. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι έγκυος, άρα είναι διαθέσιμη. Ο χορός της κοιλιάς είναι πολύ της μόδας τελευταία. Να πούμε εδώ ότι τον χόρευαν οι γυναίκες των χαραμιών. Ήταν με παλινδρομικές, γι' αυτό βγήκε, με παλινδρομικές και περιστροφικές κινήσεις, προκαλούσαν, πάνω στον αφέντη τους, προκαλούσαν οργασμό. Μιλάμε για το πρώτο lap dance της ιστορίας. Από τότε θεωρούνταν πολύ σεξι κοιλιά. Αισθησιακό στόμα. Επίσης, όταν περπατούσαμε στα τέσσερα, τα κάτω χείλη έβλεπαν τα αρσενικά και διεγείρονταν. Όταν οι άνθρωποι σηκώθηκαν στα δύο, αναπτύξαμε χείλη στο πρόσωπο και είμαστε τα μόνα θηλαστικά που έχουμε τα χείλη έξω από το πρόσωπο, όχι, έξω από το στόμα, όχι μέσα στο στόμα. Τα χείλη που ανέπτυξε το θηλυκό θεωρείται το πιο δυνατό σεξουαλικό μήνυμα που πήρε ο αντρικός εγκέφαλος από την εποχή που σηκωθήκαμε στα δύο. Γιατί σε κατάσταση διέγερσης, στις γυναίκες φουσκώνουν και γίνονται πιο ερυθρά
τα χείλη του προσώπου, ακριβώς όπως τα κάτω. Και γι' αυτό οι Αιγύπτιοι επινόησαν το κραγιόν πριν από 6.000 χρόνια και τότε είχε μόνο ένα χρώμα κόκκινο ακριβώς γι' αυτό. Για να μιμείται τα γυναικεία γενετικά όργανα. Μαγνητικά μάτια, ναι, ανοιχτόχρωμα προτιμούν οι άντρες, και μεγάλα μάτια, οπότε μετά το κραγιόν εφευρέθηκε το μακιγιάζ για τα μάτια, για να τα κάνει πιο μεγάλα, αλλά και για κάτι άλλο. Όταν μια γυναίκα βρίσκει σεξι έναν άντρα, οι κόρες των ματιών της διαστέλλονται. Οπότε το eyeliner, η σκιά, η μάσκαρα, το μολύβι ουσιαστικά βγήκαν για να δημιουργήσουν τεχνητά αυτό το εφέ. Μακρύς λαιμός. Κατά την εξέλιξη, ο αντρικός λαιμός κόντεινε και χόντρινε για να αντέχει τα χτυπήματα. Οπότε, ο μακρύτερος και λεπτότερος γυναικείος κορμός θεωρείται πιο θηλυκός, πιο σεξ. Και γι' αυτό στις φυλές της Αφρικής και της Βιρμανίας φοράνε δακτύλιους τα κορίτσια για να επιμικρύνουν το λαιμό τους. Το ίδιο εφέ στη Δύση το προκαλούν τα μακριά σκουλαρίκια. Σε όλες τις έρευνες που δείχνουν σε άντρες, τους κάνουν να διαλέξουν τι είναι σεξι και τι όχι, διαλέγουν πάντα πορτρέτα γυναικών με μακριά λεπτά σκουλαρίκια. Έχουν το εφέ, δίνουν το εφέ του ψηλού λαιμού. Και βέβαια μακριά μαλλιά. Μπορεί σήμερα να βολεύουν τα κοντά λόγω styling, εύκολου. Όμως κάποτε βόλευαν τα μακριά μαλλιά για ευνόητους λόγους. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμη τα τραβούν οι άντρες ενστικτοδώς την ώρα του σεξ. Και ακόμη οι άντρες επιλέγουν, το 75% λένε οι έρευνες, επιλέγουν γυναίκες με μακριά μαλλιά. Τους αρέσουν πιο πολύ τα μακριά μαλλιά. Στην αρχαιότητα θεωρούνταν ένδειξη γονιμότητας και καλής υγείας τα μακριά μαλλιά. Βέβαια, στην αρχαιότητα είχαν και οι άντρες μακριά μαλλιά. Όλα άλλαξαν όταν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους είπε ρητά ότι οι άντρες έχουν κοντά μαλλιά για να τιμούν τον Θεό και οι γυναίκες μακριά μαλλιά για να τιμούν τον άντρα. Να πούμε ότι το αντρικό βλέμμα σωστά πέφτει πρώτα στις ξανθές, περισσότερα ιστρογόνα, σημαίνει το ξανθομαλί, είναι πιο γόνιμες, και σωστά οι φαν των μελαχρινών τις θεωρούν πιο θερμές, εφόσον στους μελαχρινούς ανθρώπους ενεργοποιείται αστραπία ή τεστοστερόνη. Βέβαια, εκτός από οπτικό θέμα, η έλξη είναι και θέμα όσφρησης. Όλοι θα έχετε ακούσει για τις φερομόνες που μπαίνουν από τη βλενογόνο της μύτης και ταξιδεύουν στον εγκέφαλο, ότι δηλαδή ουσιαστικά επιλέγουμε ή όχι κάποιον για σύντροφό μας, μόλις έρθει κοντά μας, μόλις τον μυρίσουμε. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζετε είναι για το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας, που ανιχνεύεται επίσης με την όσφρηση από τις γυναίκες. Είναι ένα σύμπλεγμα γονιδίων που ρυθμίζει τον ασωπητικό. Οι γυναίκες, όταν τους αρέσει η μυρωδιά ενός άντρα, σημαίνει ότι έχουν πολύ διαφορετικό αυτό το σύμπλεγμα, άρα ο συγκεκριμένος άντρας συμπληρώνει το ανοσοποιητικό αυτής της γυναίκας, άρα θα κάνει πιο υγιή παιδιά που αντέχουν περισσότερο στις μολύνσεις. Δηλαδή, οι άντρες, να ξέρετε, όταν μια γυναίκα σας μυρίζει εδώ στο λαιμό συνήθως, το σώμα της, της αρέσει, τραβάει τζούρι, συνήθως αυτό κάνουν οι γυναίκες. Το σώμα της, της έχει δώσει την εντολή ότι είστε συμβατοί και γι' αυτό σας θέλει πολύ σεξουαλικά. Και οι γυναίκες, να ξέρετε, αν δεν σας αρέσει η μυρωδιά ενός άντρα ή το φιλί του, γιατί και στο σάλιο ανιχνεύεται το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας, μην επιμένετε. Μην επιμένετε. Η φύση, το σώμα ξέρει καλύτερα. Γιατί ο έρωτας είναι και βιοχημική αντίδραση. Σήμερα σκανάρουμε τον εγκέφαλο των ερωτευμένων. Οπότε, έχουμε βρει το κέντρο αγάπης, σε αυτήν ακριβώς την περιοχή. Στον ερπετοειδή εγκέφαλο, δηλαδή στον πρώτο μας εγκέφαλο, όχι στα εξελεγμένα τμήματά του. Αυτό σημαίνει δηλαδή όχι ο Homo sapiens και ο Homo erectus, τις είχαν τις καψούρες τους. Τι είναι το Love Center? Το Love Center ενεργοποιείται με το άγγιγμα, με το ανθρώπινο άγγιγμα. Οπότε φαντάζεστε τι γίνεται στον οργασμό, έτσι. Εισρέει περισσότερο αίμα σε αυτή την περιοχή από τον υπόλοιπο εγκέφαλο και αρχίζουν να εκρήγνονται τα φυσικά μας ναρκωτικά, οι ορμόνες μας, έτσι. Ντοπαμίνη, μεθαμφεταμίνη, οξυτοκίνη. Όλα αυτά μας εθίζουν. Μας βάζουν σε κατάσταση έρωτα. Θα σας εξηγήσω τι είναι. Ουσιαστικά ενεργοποιούνται τρία διαφορετικά εγκεφαλικά συστήματα. Πρώτο, η λαγνία, το αρχαίγονο ένστικτό μας.
η τεστοστερόνη το ελέγχει. Τι είναι η λαγνία. Βλέπω τον τάδε άντρα των σπηλαίων και τον θέλω. Βλέπω και τον επόμενο στη γωνία και τον θέλω και αυτόν. Και τον μεθεπόμενο τον θέλω και αυτόν. Γενικά δεν έχω κολλήματα. Αυτή είναι η τεστοστερόνη. Αυτή είναι η λαγνία. Δύο περιοχές συνδέονται με την τεστοστερόνη. Έχουμε και γυναίκες τεστοστερόνη, έτσι. Το 10% της τεστοστερόνης των αντρών. Δύο περιοχές συνδέονται. Ο υποθάλαμος μέσα στον υπετοδή εγκέφαλο και η γειτονική αμυγδαλή, η οποία είναι το κλειδί για τη διαχείριση και τη μνήμη των συναισθημάτων μας. Λαγνία. Λοιπόν, ρομαντική αγάπη, το δεύτερο εγκεφαλικό σύστημα. Είμαι στην την εποχή των σπηλαίων, λοιπόν, και βλέπω τον τάδε άντρα και τον θέλω. Περνάει ο επόμενος στη γωνία, αλλά δεν του δίνω σημασία. Περνάει και ο μεθεπόμενος, δεν του δίνω σημασία. Σκέφτομαι τον πρώτο. Κάθε φορά που τον βλέπω, έχω άγχος, εφίδρωση, χαρά, πεταλούδες στο στομάχι μου. Αυτή είναι το παμίνι, το χάι του έρωτα. Η κοκαίνη του οργανισμού. Θέλω αυτόν και μόνο αυτόν. Η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη που μας σωθεί να βρούμε νερό, φαγητό, σεξ και έρωτα. Η ντοπαμίνη μας επιβραβεύει. Είναι η ορμόνη που μας λέει όταν, για όλα αυτά και όταν έχει επιτυχία ο ερωτάς μας, έχει ανταπόκριση, μας λέει μπράβο, είναι καλό αυτό, είναι το κλειδί για την επιβίωσή σου. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, αλλά θα τα εξηγήσω μετά. Συντροφική αγάπη. Ο δεσμός αναπτύσσεται σιγά-σιγά. Όσο συνεχίζεις, δηλαδή, συνεχίζεται η σχέση, αναπτύσσεται δεσμός. Δύο ορμόνες παίζουν σημασία, παίζουν ρόλο. Είναι η οξυτοκίνη και είναι η βασοπρεσίνη. Για να καταλάβετε ποια είναι η οξυτοκίνη, είναι πολύ σημαντική, τον ονομάζουμε και ορμόνη της αγάπης. Όταν οι γυναίκες γεννάνε παιδιά, την ώρα του τοκετού πέφτει full οξυτοκίνη για να τις δέσει με το παιδί τους. Οι γυναίκες που έχουν επιλόχια κατάθλιψη και δεν θέλουν το παιδί τους, έχουν χαμηλά επίπεδα οξυτοκίνης ή οκυτοκίνης, όπως λέγεται, και πια οι γιατροί το γνωρίζουν αυτό και τους χορηγούν συνθετική. Η οξυτοκίνη, λοιπόν, πέφτει σιγά-σιγά, αλλά μπορεί να πέσει και από πολύ δυνατό οργασμό. Μπορεί, δηλαδή, να έχεις πάει για one night stand και να παντρευτείς το επόμενο πρωί. Συμβαίνουν αυτά, έτσι. Η οξυτοκίνη είναι η ηρωίνη, η παραμύθα του οργανισμού. Είναι η ορμόνη στην οποία βασίστηκε το «Till death do us apart», το «Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος». Στην πραγματικότητα δεν κάνει τέτοια θαύματα. Θα συνεχίσει να πέφτει 5 χρονάκια μέχρι το παιδί να φτάσει σε νηπιακή ηλικία. Στην εποχή των σπηλαίων τόσο έμενε και ο άντρας με τη γυναίκα, 4-5 χρονών, για να την προστατεύσει από τα θηρία. Μετά το παιδί περπατούσε, μπορούσε ίδια να προστατευτεί, μπορούσε να βρει τροφή. Οπότε έφευγε εκείνος να ζευγαρώσει με άλλη γυναίκα και εκείνη θα ζευγάρωνε με άλλον. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα τα ζευγάρια χωρίζουν τα περισσότερα στα 4-5 χρόνια, έτσι. Οπότε, αν η συντροφική αγάπη κρατάει 5 χρονάκια, φαντάζεστε τι συμβαίνει με το πάθος. Ξανασκάναραν τον εγκέφαλο των ερωτευμένων και των ερωτευμένων που είπαν ότι τους έφυγε το πάθος. Και βρήκαν ότι είμαστε προγραμματισμένοι ο εγκέφαλός μας να εκρίνει τις ορμόνες του πάθους 18 με 24 μήνες το πολύ. Αν τυχόν σε αφήσει ο αγαπημένος σου, ενώ σου είναι ανοιχτό το κέντρο αγάπης, αυτό που γίνεται στον οργανισμό, όπως ακριβώς έχει μηχανισμούς επιβράβευσης, έχει και βραχυκυκλώματα ο εγκέφαλος. Αυτό που γίνεται είναι ένα πολύ δυνατό βραχυκύκλωμα. Πέφτει υπέρμετρη ντοπαμίνη. Είσαι σε εγρήγωση να το βρεις, να το μιλήσεις, να τον φέρεις πίσω. Μαζί με νορεπινεφρίνη, το δηλητήριο του οργανισμού, την ορμόνη της αιμονής που μας καίει όλη τη σερωτονίνη. Έτσι, η σερωτονίνη είναι η ορμόνη που μας κρατάει χαρούμενους. Οπότε, γι' αυτό λέμε, μου έσπασε στην καρδιά. Η καρδιά δεν μπορεί να αντέξει αυτή την έκρηξη των ορμονών της νορεπινεφρίνης και της ντοπαμίνης και σε ανθρώπους που έχουν ευαίσθητη καρδιά, πραγματικά τα κακαρώνουν όταν τους αφήνουν. Αν δεν τα κακαρώσεις, θα πάθεις αιμονή, τον θέλεις το ένα το άλλο, και μετά περνά στο δεύτερο στάδιο που έρχεται η παρέτηση και η κατάθλιψη. Τι πήγε λάθος στη διαδικασία της εξέλιξης. Δηλαδή, γιατί όταν μας αφήνουν,
να μην πέφτει ένα φυσικό παυσίπονο, όπως ας πούμε όταν έχουμε ατύχημα πέφτει ένα παυσίπονο και δεν πονάμε εκείνη τη στιγμή. Ο ανθρωπολόγος David Bass λέει ότι κακώς έχουμε συνδέσει την εξέλιξη με ευχάριστες καταστάσεις. Στην πραγματικότητα, πολύ δυσάρεστες καταστάσεις είναι ιδιαίτερα εξελικτικές, μπορώ να σας πω. Η διάρρεια είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, πολύ εξελικτική. Η ναυτία, ο πονόδοντος. Οπότε, δεν πήγε κάτι λάθος. Για να μην πάρουμε φόρα να ξαναζευγαρώσουμε, μένουμε πίσω. Από τον πόνο του χωρισμού, σκεφτόμαστε στρατηγικές, τι πήγε λάθος, αυτό πιστέψτε με, είναι ιδιαίτερα εξελικτικό. Οπότε βλέπετε πόσα έχουμε βρει για τον έρωτα σήμερα, πάρα πολλά. Βέβαια, δεν έχουμε βρει ακριβώς τι είναι. Ακόμη χρειάζονται πολλά πράγματα, θέλω να πω. Και γιατί έμεινες με την τάδε καλή σου βιοχημική αντίδραση και δεν έμεινες με την άλλη σε σχέση, την καλύτερη βιοχημική σου αντίδραση. Ή γιατί κάποιοι αναγνώστες μου λένε ότι ξαφνικά είναι πιο πολύ, θέλουν πιο πολύ τη γυναίκα τους μέσα στο γάμο, χρόνια μετά, δηλαδή πολύ μετά την έκρηξη, τα 5 χρονάκια της οξυτοκίνης και τα 2 της δοπαμίνης. Ή γιατί κάποιοι πελάτες μου, στους οποίους κάνω relationship coaching, δεν αναρρώνουν ποτέ, μα ποτέ, από ένα χωρισμό, παρότι σταμάτησε να πέφτει η νορεπινεφρίνη. Για να εξηγήσουμε απόλυτα τον έρωτα, πρέπει να απαντήσουμε πρώτα ένα άλλο θεμελιώδες ερώτημα. Πού βρίσκεται η ψυχή? Αν τη βρούμε, ναι, θα τη σκανάρουμε σε MRI τομογράφο. Σας ευχαριστώ πολύ.